κέντρο και θα πάμε να τους τα παραδώσουμε την Παρασκευή. Αύριο το πρωί κλιμάκιο του εργατικού κέντρου. Μαζί με την ομάδα γυναικών της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος, της ΟΓΗ, θα παραδώσει τη λίστα φαρμάκων στο στρατόπεδο των προσφύγων που βρίσκονται στην Αλεξάνδρεια, ό,τι δηλαδή μας έχουν υποδείξει εκεί οι γιατροί από φάρμακα που χρειάζονται οι εκεί πρόσφυγες και μετανάστες. Και το ακριβώς επόμενο βήμα μας θα είναι να συγκεντρώσουμε φάρμακα, κυρίως παυσίπονα, αντιβιωτικά για βρέφη και μικρά παιδιά, όπως επίσης πάνες, βρεφικά γάλατα, παιδικές κρέμες βρεφικές κλπ. Και θα τα παραδώσουμε και εδώ συλλογικά και οργανωμένα. Συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε στο εργατικό κέντρο τα ίδια αυτά. Θέλουμε να ξέρετε πως και πριν ακόμα βγει το εργατικό κέντρο με ανακοίνωσή του, σωρεύτηκαν πολλά ήδη από αυτά που ζητούσαμε στο εργατικό κέντρο. Κάνουμε δηλαδή το ίδιο ό,τι κάναμε και με τους πρόσφυγες στην Ιδωμένη, στις Βαρβάρες, στη Βέρεια, καιρό τώρα. Συμπαρασταθήκαμε δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους όπως ακριβώς συμπαρασταθήκαμε τους πυρόπληκτους στο μάτι, στέλνοντας αίμα και είδη πρώτης ανάγκης, τους πλημμυροπαθείς στην Μάντρα κλπ. Όπως συμπαρασταθήκαμε όλους τους άνεργους στην περιοχή μας χρόνια τώρα που κάναμε συγκεντρώσεις για να μην κοπεί το ρεύμα, συγκεντρώσαμε τρόφιμα για άνεργους εργαζόμενους στην περιοχή μας που δεν είχαν ψωμί να φάνε και σε κάποιες περιπτώσεις συγκεντρώσαμε και χρήματα για να αντιμετωπιστούν άμεσες ανάγκες, κυρίως σε άνεργες οικογένειες που σπουδάζαν παιδιά. Έτσι, κάντε μας καμιά φωτογραφία να αποδεικνύουμε ότι ήμασταν εδώ και εμείς. Ο άντρας στη Γερμανία, το παιδί στην Ιταλία και το εγγόνι δεν ξέρω πού. Με αυτούς τους νόμους που έχουν ψηφίσει, έχουν εγκλωβίσει στη χώρα μας και δεν επιτρέπεται σε αυτούς να πάνε στους χώρους προορισμούς τους. Άρα αγαπητοί μας φίλοι και συνάδελφοι, το επόμενο διάστημα θα δημιουργηθούν έτσι ή αλλιώς στη χώρα μας κέντρα, φυλακές, στρατόπεδα, πώς να το πούμε, που μέσα θα είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έχουν διαπράξει κανένα έγκλημα. Θα δημιουργηθεί με ευθύνη της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα τεράστιο πρόβλημα όχι μόνο στους μετανάστες, αλλά και στους μόνιμους κατοίκους της χώρας μας και της περιοχής μας. Για όσους κάνουν, θα μπορούν να δημιουργηθούν μόνοι μας.